13 χρόνια είναι σε λειτουργία το κοινωνικό ιατρείο. 20 χρόνια βιώνουμε τη διάλυση ενός συστήματος υγείας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σήμερα ζούμε την κατάρρευσή του. Το 75% των ανθρώπων δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του και ούτε έχει το χρόνο και τα χρήματα να το διαχειριστεί. Οι κλειστές πόρτες των νοσοκομείων, η συνεχής ιδιωτικοποίηση αφήνουν πρόσβαση μόνο στα επίγοντα. Προϋπολογισμός μονίμως κάτω από 5%. Κάλυψη των οργανικών θέσεων κάτω από 50%. Το πόνος της κυβέρνησης στους γιατρούς των νοσοκομείων είναι το δικαίωμα στο ιδιωτικό ιατρείο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών στο ΕΣΥ και ταυτόχρονα να αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Όσο δε για τους μικρούς ιδιώτες γιατρούς, για να επιβιώσουν, αναγκάζονται να εγγράφουν ασθενείς με υποχρεωτική κάλυψη εφημεριών στα νοσοκομεία σε χώρους άγνωστους για αυτούς. Η κοπήγηση πλέον δεν έχει όρια. Όποιος πληρώνει, γιατρεύεται. Ενώ σήμερα η επιστημονική γνώση μας δίνει τη δυνατότητα της έγκαιρης πρόληψης και καινούριων θεραπείων, η φτωχοποίηση από την άλλη αποκλείει την πλειοψηφία των ανθρώπων και μειώνει το προσδόκιμο ζωής. Η υγεία δεν είναι αρρώστια, ούτε η ανθρώπινη ζωή αναλώσιμο υλικό. Έτσι λοιπόν, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης καλεί εσάς, την κοινωνία της πόλης, για ομάδες υγείας στη γειτονιά μας. Με μια ανοιχτή συζήτηση για τη ζωή μας, το περιβάλλον, την εργασία, την πρόληψη, τις δομές υγείας της περιοχής μας, τη γνώση σχετικά με την αρρώστια και την αποκατάσταση των ανθρώπων. Θέλουμε καμία δομή υγείας να κλείσει. Θέλουμε ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας. Σήμερα λοιπόν συμπαραστεκόμαστε στην απεργία των γιατρών του ΕΣΥ την 5η 17 Δεκάτου στις 11 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Θα είμαστε όλοι μαζί, γιατί μαζί μπορούμε. Σας ευχαριστούμε. Οι κρατικοί μηχανισμοί, εκτός από το μονοπόλιο της βίας, κατέχουν πλέον και το μονοπόλιο της γνώσης. Στην περίοδο της πανδημίας, το κράτος επέβαλε ένα σφιχτικό έλεγχο στις κοινωνίες, προχωρώντας σε μια σειρά απαγορεύσεων με αφορμή τον κορονοϊό. Ποινικοποίησε στην ουσία όλες τις κοινωνικές σχέσεις, εκτός φυσικά από την εργασία, όπου εκεί η πανδημία αποτέλεσε χρυσή ευκαιρία για τις κυβερνήσεις και το κεφάλαιο για να επιβάλλουν χειρότερους όρους για τους εργαζόμενους και να νομιμοποιήσουν τα σύγχρονα ψηφιακά δεσμά για το καλό της κοινωνίας. Είδαμε να χρησιμοποιούν την ιατρική επιστήμη ως ένα μηχανισμό παθητικοποίησης της κοινωνίας. Ελοχοποίησε τον καθένα και την κάθε μία μας, χρησιμοποιώντας τα ιατρικά και επιδημιολογικά δεδομένα κατά πώς τους βόλευε. Στις διαδηλώσεις και στα πάρκα με το ειδούμενο ιός. Ενώ στα σφιχτικά γεμάτους πλήρως αντιγυνούς εργασιακούς χώρους, τα διαγνωστικά τεστ δεν ήταν απαραίτητα. Για να επιβάλλουν σωρό απαγορεύσεις, χρησιμοποίησαν τους πιο ευπαθείς και ευάλωτους, όπως οι ηλικιωμένους και τους ουρανίους πάσχοντες, ενώ σε όλη την Ευρώπη γέροντες πεθαίναν αβοήθητοι στα σπίτια τους, σε γυροκομείες και κλινικές, και τα δημόσια συστήματα υγείας αφήνονταν να καταρρεύσουν υπό την ασφιχτική πίεση της COVID-19. Παράλληλα, η ίδια ενώση συμπλήρωνε τη δουλειά της κρατικής βαρβαρότητας για τους στιβαγμένους ανθρώπους σε κάμπ και φυλακές με 150% πληρότητα. Ενώ ρητορικές με σαφείς καταβολές στο βιολογικοποιημένο ρατσισμό παρουσίασαν τους έγκληξους μετανάστες σαν υγειονομική απειλή. Ήδη σήμερα οι συνέπειες αυτές της πολιτικής στους δείκτες υγείας της κοινωνίας αρχίζουν να γίνονται ορατές. Αναφέρουμε ενδεικτικά αύξηση κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής, κυρίως ηλικίες 17 με 24. Στις γυναίκες και σε οικονομικά χαμηλότερα στρώματα. Απορρίθμιση πρωτείων πασκόντων, αποφυγή την ενέργεια προληπτικών εξετάσεων. Εν τέλει, την περίοδο 19 με 21 στην Ελλάδα μειώθηκε το προσδόκιμο ζωής σε ένα περίπου έτος. Στο στόχαστρο της κρατικής καταστολής μπαίνουν και οι έφηβοι. Οι ειδικοί, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, οι παιδαγωγοί. Κοινωνικοί λειτουργοί εισηγούνται για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, ακόμα και 12 χρονών παιδιά. Να αντιμετωπίζουν τόσο εγκληματίες ή ψυχικά ασθενείς και να τους επιβάλλουν τοποθέτηση σε κατάλληλο ίδρυμα αγωγής, να γνωστούν τους παλιότερους ανοχοκοπήρια ή θεραπευτικά μέτρα σε περίπτωση που διαγνωστεί ψυχική νόσος. Από τα 14 και πάνω μπορούν άνετα να φυλακίζονται μέχρι και 5 χρόνια, βάσει προστατευτικά. Για παλιά,
πάντα, το μέλλον δηλαδή της κοινωνίας, δεσμοθετούνται νομοθετικά μέσα. Αναμορφωτήρια, ψυχιατρικά ιδρύματα, φυλακές, ιδρυτικοί μηχανισμοί, ποινές και φυσικά η λιθανιά, η πλατφόρμα Save Youth για τις γρήγορες καταγγελίες ανηλίκων. Ο νόμος Έκτρωμα για την ψυχική υγεία μεταλλάσσει τις όποιες υπηρεσίες υπήρχαν μέχρι σήμερα σε μηχανισμούς καταστολής και κλεισμού, αφού αντιμετωπίζει τους ψυχικά πάσχοντες και τους τοξικοεξαρτημένους ως φορείς αμετάστρεπτης βιολογικής κληρονομικότητας, σύμφωνα με την άποψη του Υπουργού Υγείας Βαρτζόπουλου. Έτσι, αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ολοκληρωτισμού που για να γίνει πιο πιστικός δίνεται την ιατρική μπλούζα. Για το ΚΙΑ, η υγεία δεν αρχίζει και τελειώνει με συμπτώματα και διαγνώσεις. Οι ατελείωτες ώρες εργασίας, η διαρκής περιβαλλοντική υποβάθμιση, η συνεχής άνοδος τιμών σε τρόφιμα, θέρμανση και ενίκεια, οι εγκλεισμοί, η φτωχοποίηση έχει επιπτώσεις στα σώματα και στις ψυχές μας. Εν τέλει, καταστολή σημαίνει την κοπήση των αναγκών, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας μας, η οποία στις αφηγείς της εξουσίας έχει στιγματιστεί σαν δημόσιος κίνδυνος. Έτσι, ενώ οι δυνάμεις καταστολής και το αποκαλούμενο σύστημα δικαιοσύνης εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, δηλαδή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδη στο κεφάλαιο, με τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές αντιστάσεις, η κοινωνία βρίσκεται αναχείρωτη. Ξέρουμε όμως πως για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια, πρέπει να βρούμε τρόπους να απαντήσουμε στην κρατική βία, να σκεφτούμε και να δράσουμε από κοινού. Γιατί ένα είναι σίγουρο: δεν υπάρχει υγεία χωρίς ελευθερία. Όμως, εμείς όλοι. Ότι οι μεταναστεύσεις είναι πανάρχιο φαινόμενο, καθώς οι άνθρωποι μετακινούνταν από το χώρο καταγωγής τους για διάφορους λόγους και ότι κατά καιρούς οι προσπάθειες για παρεμπόδιση δεν κατάφεραν τίποτε. Τα αντιμεταναστευτικά μέτρα μπορεί να μειώσουν προς τιμήν την ένταση του φαινομένου, δημιουργώντας χιλιάδες θύματα, όμως δεν σταματούν το φαινόμενο. Το φαινόμενο θα σταματήσει μόνο αν σταματήσει ο πόλεμος. Μόνο αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Γι' αυτό λέμε όχι στον πόλεμο. Λέμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Και είναι πράξη αντίστασης. Γεια σας. Από οικοτρόφων φυτικών εστιών έχουμε μια ανακοίνωση σχετικά με την πτώση του ασανσέρ στις γαμμαφιλετικές εστίες και σχετικά με τα γεγονότα στην παλιά φιλοσοφική. Στις 10 Οκτωβρίου, ο ΣΟΦΕΘ, ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστίων Θεσσαλονίκης, μετά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί στον πρίτανε του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την κατάσταση στις εστίες και συγκεκριμένα για το περιστατικό με το ασανσέρ που πλέον έχει γίνει πανελλαδικά γνωστό και που αποτύχει δεν υπήρχε κάποιο άτομο μέσα όταν έπεσε. Η αντιμετώπιση του Πρίτα ήταν εξοργιστική, καθώς δεν ανέλαβε καμία ευθύνη και μας αντιμετώπισε με χλεβασμό και απελές. Εμείς συζητούσαμε απλά το αυτονόητο, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι θα αντικατασταθούν όλα τα σανσέρ. Σαν να μην έφτανε αυτό, μετά από κάποια ώρα, όποιοι και ΜΑΤ εισέβαλαν στην παλιά φιλοσοφική όπου βρισκόμασταν με τον Πρίτανη, μας χτύπησαν και προσήγαν φοιτητές και φοιτήτριες που ζητούσαν να μην τίθεται η ζωή τους εκείνο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε για την κατάσταση στις εστίες. Ο Σύλλογός μας έχει τοποθετηθεί πολλές φορές για τις άθλιες συνθήκες διαφύωσης και κάθε φορά οι υπεύθυνοι αδιαφορούν. Έχουμε καταγγείλει άπειρες φορές για τα προβλήματα συντήρησης που αντιμετωπίζουν τα κτίρια και οι υπεύθυνοι αδιαφορούν εγκληματικά. Ξεκάθαρα οι υπεύθυνοι για όλα αυτά είναι το κράτος, η Πρετανία, το Ινιδιβίμ και η Διεύθυνση των Εστιών. Η καταστολή δεν πρόκειται να μας φοβήσει. Τίποτα δεν πρόκειται να μας φοβήσει. Αντίθετα, μας εξοργίζει παραπάνω το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται η στάση της Πρετανίας και όλων των υπευθύνων απέναντί μας. Δηλαδή, πλήρης αδιαφορία για τις συνθήκες διαβίωσή μας και σωματική βία πάνω μας όταν διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες ζωής. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε και δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Αλληλεγγύη στα 5 άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τους μπάτσους να ανακληθούν άμεσα όλες τις κατηγορίες. Παλεύουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες φοίτησης και διαβίωσης, για τη διατήρηση και την αναβίωση συγκεκριμένης δημόσιας δωρεάν μέρημνας. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης που μας έδωσε το βήμα να μιλήσουμε. Αλήθες, είναι γραμματείας, αλήθες.